Σε Λουκέτο οδηγούνται πολλέ ψυσταριέ στην Πάτρα, καθώ τα έξοδα λειτουργία του είναι δυσβάσταχτα. Αντίστοιχα και οι τιμέ πώληση των προϊόντων είναι υψηλέ και οδηγούν σε περιορισμό τη ζήτηση. Όπω είχαμε προειδοποιήσει και το προηγούμενο διάστημα, ε, βλέπουμε πάρα πολλά Λουκέτα γύρω μα. Επιχειρήσει έχουν αρχίσει και σκάνε στην κυριολεξία Κανόνια. Γιατί? Γιατί, τα κόστη είναι τεράστια πλέον, τα υλικά έχουν φτάσει πρώτα σύλλε στο Θεό. Ε, η ενέργεια τα ξέρετε. Ε, Επίση, πολλοί συνάδελφοι χρωστούν στα δημόσια ταμεία, είναι ρυθμισμένοι και πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, θα πληρώσουν και τα τρέχοντα και τα προηγούμενα. Αυτή Αυτοί όλα, ε, όλοι αυτοί οι λόγοι στέλνουν μια εκρηκτική κατάσταση. Τα καταστήματα δεν αντέχουν άλλο και δεν και τα. Σχετικά με την κατανάλωση, έχει πέσει και η κατανάλωση, ειδικά στα σουβλάκι και στην πίτα. Κοιτάξτε, ε, η κατανάλωση. Ε, Πρώτο και ε, 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 έχει δίκιο και ο πελάτη, γιατί είναι αυξημένο το προϊόν. Σε σχέση με αυτό που συνήθω να αγοράζει, όταν φτάνει μια πίτα να έχει ένα, ε, ε, ένα σουβλάκι, δεν ξέρω πώ το λέτε, Πιτά με γύρω, ε, 3,20 και 3,40 πολλέ φορέ, ενώ είχε 2,5 και 2,20, μιλάμε για ένα ευρώ πάνω στο προϊόν. Οπότε ο καταναλωτή δεν μπορεί να καταναλώσει όπω νωρίτερα. Αλλά την ίδια στιγμή και ο επιχειρηματία, παρόλο που έχει αυξηθεί τόσο το προϊόν του, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι κλείνουν τα καταστημάτα. Μετά το καρναβάλι ξεκίνησε και το ξεκαθάρισμα στον χώρο τη εστίαση. Καναμένονται πολλά λουκέτα στην αγορά, αφού οι συνθήκε λειτουργία των καταστημάτων είναι απαγορευτικέ. Και λουκέτα πολλά στην αγορά, πολλά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, δηλαδή, κάποιο συνάδελφο ανακοινώνει ότι ε, α, αλλάζει επάγγελμα ή α, παραχωρεί πουλάει την επιχείρησή του. Ε, ε, βλέπω όμω και μια μεταστροφή από τον κλάδο τη εστίαση σε άλλου κλάδου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πιο κερδοφόροι. Με όλα αυτά τα δεδομένα, τα καταστήματα που θα επιβιώσουν θα είναι μεγάλε αλυσίδε ψητοπολίων που Θα λειτουργούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά για του μεμονωμένου επιχειρηματίε τη εστίαση. Βλέπω λοιπόν και στον χώρο το δικό μα να εισέρχονται μεγάλε αλυσίδε όπω και παντού, πολιεθνικέ οι οποίε κάνουν το παιχνίδι και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα οπωσδήποτε για τον απλό εστίατορα και τη συνθήκη όπω μέχρι σήμερα τη γνωρίζαμε. Και το γεγονό ότι πάμε τώρα για καλοκαίρι και θα ανοίξει σιγά σιγά ο καιρό. Θα ανοίξει και η εστίαση ή να περιμένουμε μια στάση από τους επιχειρηματίες αναμονής. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το καλοκαίρι οπωσδήποτε είναι κάπως καλύτερα πραγματικά την εστίαση. Όμως οι ε, συνθήκες στην πόλη μας δεν είναι οι καλύτεροι. Ε, δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Συγκρατημένα θέλουν τα πράγματα. Ε, δεν είμαι και τόσο πολύ αισιόδοξο βάσει των πραγμάτων που βλέπω και παρακολουθώ. Όμω, ναι, το καλοκαίρι, αν θέλετε, λόγω του ότι ο κόσμο επιλέγει να είναι περισσότερο έξω από το σπίτι του, πιθανόν να τονώσει έτσι λίγο περισσότερο τι επιχειρήσει.